Θέμα. Απόψε φιλοξενούμε στις τομές τον βουλευτή των οικολόγων, τον κύριο Γιώργο Περδίκη. Καλησπέρα κύριε Περδίκη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα αγαπητέ Χρυσά. Τώρα, να ξεκινήσω από τα σημερινά και μετά θα πάμε και στα χθεσινά που αφορούν τις παρετήσεις. Αλλά πρώτα, βοηθήστε μας να καταλάβουμε το σκεπτικό της πρότασης, γιατί κατηγορείστε ότι. Απαντούν στην πρότασή σας ότι στην ουσία επιχειρείται μια ισοπαίδωση και, ένα ταμπέλωμα, αν θέλετε, βουλευτών ότι μπαίνουν στην πολιτική για να κάνουν χρήματα. Κοιτάξτε, καταρχήν η αντίθεση μας σε αυτά τα προνόμια που παίρνουν οι πρώην προέδροι και οι πρώην βουλευτές δεν είναι σημερινή. Είχαμε από το 2013, όταν ξεκίνησε η οικονομική κρίση, όταν εξεράγει αυτό το ηφαίστειο της λαϊκής κατακραυγής και είχαμε πραγματικά κόσμο ο οποίος πεινούσε, κόσμος που ακόμα και σήμερα κυνηγέται για εκποιήσεις, κόσμος ο οποίος βγήκε στους δρόμους. Υπήρχε όλο αυτό για αντίδραση. Ένα από αυτά που εντοπίσαμε είναι ότι εφόρου ζωής το κράτος, τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρώην πρόεδρο της Βουλής θα πρέπει να του έχει αστυνομικό φρουρό, να του έχει οδηγό, να του έχει αυτοκίνητο και να του έχει γραμματέα. Και μάλιστα να πληρώνει και τα καύσιμα του αυτοκινήτου. Λοιπόν, αυτό εμείς το θεωρήσαμε σκανδαλώδες. Επιχειρήσαμε πάρα πολλές φορές να το τερματίσουμε. Νομίζω ότι μπορεί να επανέλθει τώρα. Από την άλλη, όμως, θα έλεγε κάποιος ότι αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Δεν προσδίδει, συμβαίνει. Αν θέλετε, ένα κύρος στον θεσμό. Δεν συμβαίνει. Δεν συμβαίνει, λέτε. Δεν συμβαίνει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αυτά τα προνόμια δεν τα κουβαλά μαζί του ο πολιτικός ηγέτης όπου και αν πάει. Ναι. Μετά από το αξίωμα του, τις περισσότερες φορές υπάρχει μια χρονική περίοδος που μετά τερματίζονται. Εμείς δεν θέλουμε να αφαιρέσουμε από αυτούς που έχουν σήμερα αυτά τα προνόμια. Δεν θέλουμε να επηρεάσουμε αυτό το ευαίσθητο σημείο που το κατανοώ σε σχέση με τα πολιτικά κόμματα. Σίγουρα όμως από την 1η Οκτωβρίου, και αυτό αφορά και τον παραιτηθέντα πρόεδρο της Βουλής, δεν θα υπάρχουν πλέον αυτά τα προνόμια για τον οποιοδήποτε πρόεδρο της Βουλής ή πρόεδρο της Δημοκρατίας. Άρα έχει... η πρότασή σας στοχεύει μόνο για αυτά τα δύο αξιώματα. Δεν αφορά καθ' ολοκληρία, αν θέλετε, τους 56 της Βουλής. Δεν έχουν οι 56 τέτοια προνόμια. Ναι, έλεγα μήπως ακολουθούν και άλλες προτάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν... Κοιτάξτε, αυτό ξεκίνησε ξανά, ήρθε στην επικαιρότητα, είμαστε ειλικρινείς. Πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί πολίτες. Λόγω του τρόπου που έφυγε ο. Τώρα αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είναι ύποπτος για διαπλοκή και διαφθορά, σίγουρα έχει ξεφτυλίσει τους θεσμούς όπως εμφανίστηκαν τα πράγματα. Ανεξάρτητα αν τελικά υπάρχουν ποινικά ή όχι αδικήματα. Θα του δώσουμε και αυτοκίνητο, θα του δώσουμε και γραμματέα, θα του δώσουμε και αστυνομικό φρουρό. Που αυτό είναι θέμα της αστυνομίας, δεν έχει να κάνει με τα νομοθεσία. Και θεωρούμε ότι είναι καιρός να ξανατεθεί το θέμα σε συζήτηση και μάλιστα κατεπήγον, διότι. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι θέμα λίγων ημερών, όντως, να περάσει η πρόνοια που να εξασφαλίζει ότι θα έχει και αυτοκίνητο, θα έχει και γραμματέα εφόρου ζωής. Πρέπει να προχωρήσει άμεσα αυτό το... Μάλιστα. Τώρα, στην χθεσινή την πρόταση ζητάτε παρέμβαση τόσο, παρέτηση μάλλον, τόσο της σημερινής Βουλής, όσο και της κυβέρνησης και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Αυτό γιατί θεωρείτε ότι με αυτές τις παρετήσεις θα επέλθει καθ' ολοκληρίαν κάθαρση? Αυτή είναι η λογική. Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι για αυτή την κατάσταση ευθύνεται και η κυβέρνηση και η Βουλή. Λιγότερο ίσως η Βουλή που δεν σταμάτησε την κυβέρνηση, αλλά πιστεύουμε ότι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους αυτοί οι οποίοι έχουν δημιουργήσει αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση για την Κυπριακή Δημοκρατία. Τα είπατε πριν στο δελτίο σας, τα έχετε περιγράψει. Κατηγορείται η Κυπριακή Δημοκρατία ενώπιον πλέον των ευρωπαϊκών θεσμών, ξεκάθαρα. Κινδυνεύει να πληρώσει σοβαρό πρόστιμο, να το καταργήσει το πρόγραμμα η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το ρεζιλίκι, αυτή η φθορά πρέπει να έχει κάποιους οι οποίοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Από την άλλη θα έλεγε κάποιος ότι αυτή την ανάληψη ευθυνών ή την απόδοσή τους, αν θέλετε, από τον Κύπριο πολίτη, την κάνουμε στις προκαθορισμένες συνταγματικές ημερομηνίες που είναι οι εκλογές. Έτσι. Κοιτάξτε, σε 6 μήνες έχουμε βουλευτικές εκλογές. Εάν έχουμε όλοι κατά νου αυτό που έγινε, ας ψηφίσουμε ανάλογα. Το ίδιο πάει και για την κυβέρνηση. Ναι, γι' αυτό ακριβώς το Σύνταγμα προνοεί μέσα στο άρθρο 67 πρόνοια για διάλυση της Βουλής. Η Βουλή δεν εκλέγεται για 5 χρόνια και πρέπει οπωσδήποτε να κάνει 5 χρόνια, ούτε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται για 5 χρόνια και πρέπει να κάνει οπωσδήποτε 5 χρόνια. Υπάρχουν στο Σύνταγμα πρόνοιες που αφορούν την διάλυση της Βουλής και υπάρχει, όπως και την παράταση της κυβέρνησης. Και υπάρχει και προηγούμενο. Θα θυμάστε ότι το 1985, ίσως, αν θυμάστε, μπορεί να ήσταν πολύ μικρός τότε ίσως. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν πολύ μικρός. Το 1985, ακριβώς επειδή ήθελε η τότε πλειοψηφία στη Βουλή, Δημοκρατικός Συναγερμός και Ακέλ, να υποχρεώσουν τον πρόεδρο Κυπριανού να μεταβεί σε συνομιλίες όπως ήταν τότε τα δεδομένα, προχώρησαν σε διάλυση της Βουλής και πρόορες βουλευτικές εκλογές. Είναι ένας τρόπος πίεσης που μπορεί να εξασκήσει η Βουλή πάνω στην εκτελεστική εξουσία και πάνω στην κυβέρνηση. Αν από τις βουλευτικές εκλογές που θα πάντως, γίνουν. Εγώ οφείλω να σας το μεταφέρω ότι αυτό σας το χρεώνουν ως λαϊκισμό, ξέρετε. Ότι προσπαθείτε στην ουσία να κεφαλαιοποιήσετε μια δικαιολογημένη αντίδραση της κοινωνίας λόγω και των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών. Αγαπητέ Χρήσαθε, το 2016 όταν καταθέσαμε πρόταση νόμου σχετικά με τη διαφάνεια και τα διαβατήρια και τις πρωτογραφήσεις, τα ίδια ακούσαμε. Για λαϊκισμό το 2017 όταν αυτή η πρόταση νόμου πήγε στην Ολομέλεια της Βουλής, την καταψήφισαν όλοι. Και αριστεροί και δεξιοί και κεντρώοι. Ποιος δικαιώθηκε στο τέλος? Ποιος φάνηκε ότι δεν ήταν λαϊκιστής, αλλά είχε προβλέψει τα κακά που ερχόντουσαν και είχε προειδοποιήσει με συγκεκριμένες πράξεις και πρωτοβουλίες που δυστυχώς τότε όλα τα κόμματα, όλο το πολιτικό προσωπικό τις είχαν χαρακτηρίσει λαϊκισμό? Εμείς δικαιωθήκαμε. Και εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι λαϊκισμός αυτό που γίνεται. Είναι συνήθις πολιτική πρακτική. Μάλιστα. Όταν μία κυβέρνηση αποτυχάνει, παραιτείται. Όταν ένα πολιτικό προσωπικό αποτυχάνει, παραιτείται. Δεν μένει στην εξουσία για να διαχειριστεί την αποτυχία του. Και θεωρούμε ότι αυτή είναι η πιο υγιής πολιτική πράξη αυτή την ώρα. Η παραίτηση και της κυβέρνησης και της Βουλής και οι πρόορες εκλογές ταυτόχρονα και των δύο μαζί. Και θα είναι, αν μου επιτρέπεις και το σχόλιο, θα είναι και καλό εξέλιξη της δημοκρατίας μας αν αυτό το πράγμα συνεχιστεί. Αν δηλαδή οι προεδρικές και βουλευτικές εκλογές γίνονται μαζί. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκονομούσαμε και πόρους και ήταν και πολύ πιο δημοκρατικό το σύστημα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Περδίκη. Αντεπίθετε.